έβλεπα, κύριε Χατζόπουλε, καλημέρα σας. Ένα δελτίο τύπου. Καλημέρα και υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλά να είστε, την υγεία μας να έχουμε. Διάβαζα ένα δελτίο τύπου του ένδυση τις προηγούμενες ημέρες που έχει τον τίτλο «Έρχεται κόφτης στις αυξήσεις χιλιάδων συντάξεων λόγω εισφοράς αλληλεγγύης, ρύθμιση ντροπή από την Κεραμαίος». Μου έκανε εντύπωση, ξεκίνησα να το διαβάζω. Εδώ κατηγορείται ουσιαστικά την κυρία Κεραμαίος, θα μας τα πείτε βεβαιότατα αναλυτικά, ότι άλλα λέγονται και άλλα πράττονται και ότι οι συνταξιούχοι θα πρέπει να είναι πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Τι ακριβώς εννοείτε λοιπόν, για μεταφράστε μας αυτό το δελτίο τύπου. Σωστό, αλλά δεν κατηγορούμε, λέμε αυτά που είπε η ίδια. Μην παραξηγηθούμε, εμείς λέμε την πραγματικότητα χρόνια τώρα. Πάμε. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε στείλει μια επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη 30 Μάη και λέμε να καταργηθεί προσωπική διαφορά. Και αν θυμάστε, είχαμε καλέσει και όλους τους συνταξιούχους που ανέρχονται περίπου σε 750.000 να έρθουν στο δίκτυο να βγάλουμε την προσωπική διαφορά καθενός που δικαιούται, γιατί τα χρήματα που είναι στην Τράπεζα Ελλάδος είναι περίπου 9,5 και έχουν φτάσει 10 δις. Αυτές είναι οι κρατήσεις από 1η 8 του 10 στις κύριες για την εισφορά αλληλεγγύης και 1η 8 του 11 στις επικουρικές. Θυμάστε, από 1.400 και πάνω κλιμακωτά γινόταν κρατήσεις. Και πάνω από 300 ευρώ μεικτά οι κρατήσεις στην επικουρική. Ο κύριος Μητσοτάκης το γνωρίζει αυτό. Αλλά έπρεπε άμεσα να καταργήσει την εισφορά αλληλεγγύης, 10 δις όπως είπα, όταν μέχρι σήμερα με τις μνημονιακές πολιτικές μας έχουν φάει 160 δις και κάθε μήνα με μήνα αυτό μεγαλώνει. Φύγαμε από το μνημόνιο όπως έχουν πει και οι κρατήσεις συνταξιούχους δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Αρκεί να κάνει αυτό, όπως σας είπα προηγουμένως, μας λέει ακριβώς το αντίθετο, το οποίο είναι τρομερό. Τι είναι τρομερό? Αν κάποιος έχει το παράδειγμα αυτό που έχουμε βάλει, το είπε και η κυρία Κεραμαίος προχτές σε σταθμό της Αθήνας. Το οποίο το έχουμε απογνητοφωνήσει, γιατί μπορεί κανένας να πει ότι λέμε μπούρδες και ψέματα. Τι μας λέει ένας που έχει 1.490 μεικτά, ο οποίος δεν έχει φτάσει στο 1.400 για να αντικοπεί ο κόφτης του 3% από 1.400 έως 1.700, ναι. Λέει ότι θα παραμείνει το 1.390, ναι. το 2,5% θα πάει μέχρι το 1.399 για να μην έχει τον κόφτη. Της ναι. Αλληλεγγύης, προσέξτε αυτό. Άρα ναι. Αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να πάρει 1.424,75. Δεν θα του δώσει αύξηση. Θα του δώσει ένα 9,97 ευρώ αύξηση για να μην έχει τον κόφτη. Αυτό είναι λάθος και αυτό είναι κόφτης στη συντάξη. Ξέρετε γιατί? Του χρόνου αυτός που θα είχε 1.424 και είχε ένα 4% θα πήγαινε 1.480. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αυτό το κομμάτι μόνο του 1.390 και κάτω αγγίζει περίπου 187.000. Άρα το μόνο που έχει να κάνει η κυρία Κεραμαίος κατά την άποψή μας είναι να σταματήσει όλη αυτή την ιστορία με τους συνταξιούχους, να φέρει νομοσχέδιο στη Βουλή, να καταργήσει την ΕΑΣ και να, μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη φυσικά, γιατί δεν είναι μόνο η κυρία Κεραμαίος, είναι, όπως γνωρίζει, το έχω ξαναπεί πάλι, οι υπουργοί είναι διορισμένοι, όχι μόνο η σημερινή, πάντα ο Πρωθυπουργός διορίζει τους υπουργούς κυβέρνησης. Αυτή είναι η νομοθεσία που υπάρχει. Άμεσα να καταργήσει ο κύριος Μητσοτάκης την εισφορά αλληλεγγύης, όπως είπα προηγουμένως, τον έχουμε ενημερώσει, έχουμε στείλει την επιστολή, όλα αυτά. Δεν μπορεί να μας πει ότι δεν το γνωρίζει, και όχι, πάει στο γραφείο. Άρα να καταργήσει και να επιστρέψει τα χρήματα πίσω σε όλους τους συνταξιούχους, που είναι 10 δις, τουλάχιστον να δούμε όλοι μαζί οι 750.000 που αφορούν, τους αφορούν, για να έχουν μία αύξηση και να σταματήσει αυτό το πράγμα. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι υπάρχει συνταξιούχος που έχει, ήρθε προχθές στο γραφείο, 580 το μήνα. Κράτηση της ΕΑΣ. Το μήνα έχει δύο συντάξεις ο άνθρωπος, γιατρός με τις επικουρικές του, και κάτσε 580 ευρώ. Δεν είναι ντροπή. Και αν είδατε, εδώ και χαίρο, περίπου ένα χρόνο, το σύστημα, το λέω εγώ το σύστημα σε εισαγωγικά, μας λέγανε για την ΕΑΣ,
κάθε μέρα, μέρα παραμέρα, γράφανε εκεί οι κονδυλοφόροι που τους έχω ονομάσει. Και, λέω, σταματήστε να διαβάζετε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί με παίρνουν και πολλοί που λένε Νίκο, δικαιώθηκε. Δεν είναι θέμα να δικαιωθώ εγώ. Το θέμα είναι αλλού. Το θέμα είναι να σταματήσει ας και να πάρουμε τα χρήματά μας πίσω. Αυτό είναι η ιστορία όλη. Και το πιο σημαντικό, αν θα μου κάνετε κι άλλες ερωτήσεις, είναι και η προσωπική διαφορά. Δεν έλεγε θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Δεν έκανε απολύτως τίποτα, μας κοροϊδεύει. Αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να δούμε και να ενημερωθούν οι συνταξιούχοι. Γι' αυτό, γιατί ξέρω ότι σας ακούν πολλοί συνταξιούχοι, καλό όλους τους συνταξιούχους που έχουν κράτηση εισφοράς αλληλεγγύης να επικοινωνήσουν μαζί μας. Έχουμε κάνει το λογισμικό να τους βγάζουμε τη διαφορά της διεκδίκησης. Εμείς τι κάνουμε, κάνουμε πάρα πολύ απλό πράγμα. Βγάζουμε τη διαφορά, να ένας που ήταν 132.000 άνθρωπος, το στέλνουμε, έχουμε στείλει 500 άτομα, βγάζουμε και τα στέλνουμε στον Πρωθυπουργό της χώρας. Αν μαζευτούμε και 700.000 και στείλουμε με το δίκτυο, στείλουμε το ποσό διεκδίκησης, πρέπει να γνωρίζεις και να το ξέρεις πάρα πολύ καλά, και εσείς αλλά και όλος ο κόσμος, ότι θα ταρακουνηθεί η κυβέρνηση. Γιατί είμαστε πολλοί κόσμοι. Αυτό με το οποίο εγώ θα μπορούσα να πω ότι διαφωνώ είναι ότι κάθε φορά υπάρχει ένας άλλος μηχανισμός, ένας άλλος αλγόριθμος, όπου ποτέ δεν ξέρεις τι θα αποφασίσουν, πώς θα το αποφασίσουν, βλέποντας τους συνταξιούχους σαν την καλή αγελάδα που μπορούν συνεχώς να τις αρμέγουν, κύριε Χατζόπουλε, και γνωρίζοντας βέβαια, είναι διαχρονικό και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το έχετε πει και κατά κόρον, ότι δεν είναι θέμα προσώπου, είναι θέμα πολιτικής που ακολουθείτε. Εννοείται, και είναι διαχρονικής πολιτικής. Σας τιμά αυτό, αλήθεια είναι, γιατί είσαστε μακριά από τα κομματικά και τα πολιτικά. Αλλά βάζω πρώτα τα κομματικά, γιατί ξέρετε, εκεί κομματικό και πολιτικό μπερδεύει πολύ περισσότερο το πράγμα και δεν υπάρχουν εκείνες οι αποφάσεις που θα πρέπει να στηρίξουν τους ανθρώπους, οι οποίοι αυτή την ώρα, και αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια, στηρίζουν με τις συντάξεις της οικογένειας. Ψέματα είναι. Λέτε την αλήθεια, τι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να σας πω, είναι θέμα του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, γιατί είδατε την ευθύνη την έχει ο ίδιος. Δεν την έχει η κυρία Κεραμέο. Μπορεί ο υπουργός να είσαστε εσείς. Δηλαδή εσείς τα φταίγατε. Καταλαβαίνουμε καλά τι θέλετε να πείτε. Άρα λοιπόν, είτε 2% ακούνε, είτε 2,5% ακούνε παραπάνω, ή οτιδήποτε ακούει ένας συνταξιούχος, πρέπει να ξέρει ότι αν δεν καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης, θα υπάρχει αυτός ο κόφτης. Για 450.000 θα έχουν πρόβλημα. Θα υπάρχει πρόβλημα, μάλιστα. Όπως πρόβλημα και με την προσωπική διαφορά. Γι' αυτό και λέτε ότι... Εννοείται, εννοείται. Μάλιστα. Η προσωπική διαφορά δεν είναι λάθος. Θα πρέπει να ήδη καταργηθεί. Έχουν χάσει περίπου 7,75, περίπου 13,5% αύξηση αυτοί οι άνθρωποι. Και του χρόνου, ότι σε αυτόν που θα βάλει κόφτη, που έπρεπε να ήταν 1.424 και είναι ένα 5%, πού δεν το πάνε, δεν το δώσει καθόλου. Λέμε για πράγματα, άνθρωποι που ασχολούνται με την ασφάλιση που παιδιάζουμε, δεν θέλω να λέω τα ονόματά τους γιατί είναι δεύτερο θέμα, γελάνε μαζί του. Γελάνε γιατί δεν ξέρουν τι λένε, αφού κάποιος μου είπε γνωστός χρόνια στην ασφάλιση, μου λέει Νίκο πρέπει να πάει κάποιος σύμβουλος να τους τα λέει τουλάχιστον, να είναι ντροπή αυτά που κάνουν. Γιατί αυτό θα φανεί. Το ψέμα, είδατε τι έπαθε η κυβέρνηση αυτή. Το ψέμα το βλέπετε. Κάθε μέρα καταρρεύει συνταξιούχους. Αν θυμάστε, όταν είχε πάρει 41%, το 58% ήταν από τους συνταξιούχους. Τώρα που πήρε 28, πήγε στο 32. Στις επόμενες εκλογές από τους συνταξιούχους δεν θα έχει το 20%. Και το βλέπουν. Το ψέμα, την κοροϊδία. Τι νομίζετε, το βλέπει ο κόσμος. Πόσο ψέμα να πουν και τα κανάλια και οι εφημερίδες και οι δημοσιογράφοι, αφού βλέπετε ότι το δίκτυο δεν μας καλούν τα μεγάλα κανάλια. Τι να πούμε, δηλαδή πραγματικότητα λέμε κάτι παραπάνω εμείς. Και από ό,τι βλέπετε και που μιλάμε πάντα μαζί σας, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς θέλουμε να λυθεί το πρόβλημα του συνταξιού. Γιατί αυτό που βάζουμε για το ΕΚΑΣ, ανθρώπους που πεινάνε, δηλαδή είναι παράλογο. Είναι 400.000 κόσμος που παίρνει κάτω από 500 ευρώ. Πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος? Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
Ας σας απαντήσουν. Το ξέρω ότι είναι ρητορικό το ερώτημα, απλά ξέρετε, επισημαίνω λίγο παραπάνω αυτό το οποίο λέτε, απαντώντας σας έτσι. Ας απαντήσουν εκείνοι οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις, έχουν και το καρπούζι και το μαχαίρι, 400.000 με το ΕΚΑΣ. Προσωπική διαφορά αφορά ανθρώπους, 700.000 συνταξιούχους που δεν θα πάρουν για τρίτη χρονιά φέτος αυξήσεις. Εισφορά αλληλεγγύη σε 752.000 συντάξεις, 365.000 κύριες, 387.000 επικουρικές, όπως λέτε επίσημα, όπως λένε επίσημα τα στοιχεία του, του ένδυση. Με χαρακτηριστικό το παράδειγμα που είπατε πριν από λίγο, ότι κλήθηκε συνταξιούχος, αναφέροντας ένα παράδειγμα γιατρός, να πληρώνει και από τις δύο συντάξεις, και από την κύρια και από την επικουρική. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χατζόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Το λέω για πολλοσύμφωνα. Για την ενημέρωση σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.